Και θα πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει προκύψει και έχει φέρει στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πρώτος κατέθεσε στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, ο βουλευτής Λάρισας, ο κύριος Λαμπρούλης. Ακολούθησαν άλλοι 8 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από ό,τι βλέπω εδώ τώρα έχει επανακατατεθεί σήμερα ως επίκαιρη η συγκεκριμένη ερώτηση από τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, που αφορά τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση για όλα όσα έχουν προσφέρει και τα οποία λέμε και εμείς εδώ από την εκπομπή μας όλες αυτές τις εβδομάδες στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Για να μιλήσουμε για το θέμα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λαμπρούλη, τον οποίο καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπρούλη. Καλημέρα κύριε Μισέκα, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Τι είναι αυτό που ρωτάτε και ουσιαστικά ζητάτε από την κυβέρνηση? Ήδη αναφερθήκατε στην ερώτηση και στην εξέλιξη με την έννοια της κατάθεσης ως επίκαιρη, οπότε θα συζητηθεί και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και την ερώτηση ανέλαβε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ο σύντροφος του Συντιχάκης με την υποστήριξη. Η ερώτηση, όπως είπατε, αναφέρεται στη χορήγηση εκτάκτου επιδόματος στους εργαζόμενους στην τοπική διοίκηση και κυρίως στους εργαζόμενους που απασχολούνται, εργάζονται στην καθαριότητα των Δήμων. Θεωρώντας λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες που προκύψανε της πανδημίας, ειδικά αυτή την περίοδο, θεωρούμε ότι προκύπτει ανάγκη, γιατί το τονίζουμε βέβαια και στην ερώτηση μέσα, της ενίσχυσης του ρόλου, όπως τουλάχιστον αναφέρεται και η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εσωτερικών αναφερότανε καιρό και με αφορμή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, λοιπόν, ότι θα χρειάζεται ενίσχυση του ρόλου αλλά και των αρμοδιοτήτων του Δήμου, με αιχμή βεβαίως την καθαριότητα για τη δημόσια υγεία και κατ' επέκταση οι υπόλοιπες κοινωνικές υποδομές που χρειάζονται και αυτές την αντίστοιχη υποστήριξη. Έτσι λοιπόν, με βάση και τις εξελίξεις, έχουμε όμως την αξιοποίηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Μαρτίου που αναφέρεται στα ζητήματα της καθαριότητας των Δήμων, όπου εκεί δίνεται η δυνατότητα απευθείας σε ιδιώτες να αναλάβουν την καθαριότητα των Δήμων και όχι μόνο, αλλά κυρίως με αιχμή την καθαριότητα των Δήμων. Και μάλιστα κάποιοι Δήμοι το προχωράνε δηλαδή, λέει η αλήθεια. Κάποιοι Δήμοι, και, ναι, προσλαμβάνοντας στην ουσία με προσωπικό τεσσάρων μηνών και η δικαιολογία η οποία προβάλλουν δήμαρχοι ή δημοτικά συμβούλια όπου παίρνονται αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, η δικαιολογία είναι ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μπορεί και να ασθενήσουν από τον κορονοϊό και με αποτέλεσμα να μειωθεί έτσι περαιτέρω το προσωπικό, το υπάρχον προσωπικό των Δήμων, αφού θα τεθεί σε καραντίνα, άρα και η υπηρεσία να μην έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την υπηρεσία της αποκομιδής. Εδώ αναδεικνύονται τα τεράστια προβλήματα και στον τομέα αυτό της καθαριότητας των Δήμων, πανελλαδικά δεν είναι, βεβαίως αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Όμως στο σύνολό τους αναδεικνύουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα των ελλείψεων, δηλαδή σε προσωπικό, μέσα και πάει λέγοντας όλων των Δήμων. Και εδώ είναι τεράστιες ευθύνες διαχρονικά τόσο κυβερνήσεων όσο και τοπικών αρχόντων, δημοτικών αρχών, για τις τεράστιες αυτές ελλείψεις στον χώρο και της καθαριότητας και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι, κύριε και σε αυτή την κατεύθυνση η ερώτηση με το αίτημα για τη χορήγηση του εκτάκτου επιδόματος δεν μένει μόνο σε αυτό. Βεβαίως αυτό είναι η αιχμή, να το πω έτσι. Θεωρώντας το αυτό για το υπάρχον δυναμικό των Δήμων της καθαριότητας που υποχρεώθηκε σε εισαγωγή. Ως ελάχιστη αναγνώριση των προσπαθειών τους, έτσι. Ως ελάχιστη αναγνώριση των προσπαθειών, μια ηθική στο κάτω-κάτω ανταπόκριση. Γιατί δείτε, τα αιτήματα για επαναφορά τόσο των μισθών και των πετσοκομμένων και του πετσοκόμματος των μισθών που εφαρμόστηκαν ελαίου μνημονίων από όλες τις κυβερνήσεις και των δώρων. Το δώρο, 13ο, 14ο, κατ' επέκταση, τα δώρα, όπως είπατε και εσείς. Αλλά παράλληλα, αυτό που αναδεικνύουμε είναι και η αναγκαιότητα στελέχωσης των υπηρεσιών των Δήμων, όλων των τομέων, αλλά με αιχμή, αν θέλετε, την καθαριότητα, με μόνιμο προσωπικό.
Ένα αίτημα το οποίο είναι πάγιο και από τις δημοτικές παρατάξεις της Λαϊκής Εσπείρωσης, έτσι κατά τόπου σε όλους τους δήμους της χώρας. Φυσικά, εμείς το βάζουμε συνεχώς στα δημοτικά συμβούλια, το αναδεικνύουμε και το διεκδικούμε. Και βεβαίως αυτό θέλουμε να γίνει και κτήμα και πέρα από τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και από τον ίδιο το λαό. Και όχι μόνο στα ζητήματα των Δήμων, αν θέλετε, αλλά και γενικότερα. Και βεβαίως αυτό που ζητούμε είναι η κατάργηση των ιδιωτικοποιήσεων. Η ιδιωτικοποίηση στην ουσία των υπηρεσιών των Δήμων κατ' επέκταση. Όχι μόνο της καθαρότητας, αλλά και στο πράσινο και στο ηλεκτροφωτισμό που σταδιακά και από πριν την πανδημία, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, ξεκινήσανε σε μια σειρά από δήμους εφαρμόζοντας τις κεντρικές πολιτικές των κυβερνήσεων για ιδιωτικοποίηση τομέων δράσης, δραστηριότητας των Δήμων. Επειδή και εσείς, κύριε Λαμπρούλη, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν θέσει το ζήτημα για το έκτακτο επίδομα, ουσιαστικά από την αρχή της νέας κατάστασης και της κρίσης της πανδημίας του κοροναϊού, μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια ανταπόκριση, κάποια απάντηση που έχετε λάβει από το αρμόδιο Υπουργείο? Όχι, κάποια απάντηση δεν έχουμε. Ευελπιστούμε με την συζήτηση που θα γίνει σήμερα στην Ολομέλεια να απαντήσει ο Υπουργός τι μέτρα θα λάβει προς αυτή την κατεύθυνση και αν θα χορηγηθεί ή όχι, για παράδειγμα το επίδομα, αλλά και τα άλλα ζητήματα που μόλις πριν λίγο συζητήσαμε σε ό,τι αφορά δηλαδή τις υπηρεσίες καθαριότητας και όχι μόνο στους ΟΤΑ. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ.